Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είναι μαζί μας ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ και Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Σκανδαλίδης, προκειμένου να κλείσουμε την προεκλογική περίοδο. Πριν όμως θα απευθύνει έναν χαιρετισμό ο Γραμματέας μας, κύριος Θάνος Θεοχάρης. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα το Σκανδαλίδη. Ο Κώστας ο Σκανδαλίδης έχει διατελέσει Υπουργός Αιγαίου, Εσωτερικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βουλευτής Δωδεκανήσου και Α' Αθηνών και Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια. Ο αγαπητός Κώστας είναι σήμερα μαζί μας για να μας δώσει τον παλμό και τον τόνο εν ώψη της μεγάλης εκλογικής μάχης της Κυριακής. Πάμε την Κυριακή, προχωράμε αισιόδοξα. Στόχος μας είναι η προάσπιση των κοινοβουλευτικών μας και πολιτικών κεκτημένων και η διατήρηση του ποσοστού μας στην Κορινθία και φυσικά της κοινοβουλευτικής έδρας. Όλα τα υπόλοιπα θα μας τα αναλύσει και θα μας τα εξηγήσει ο αξιόλογος και ιστορικός Κώστας Σκανδαλίδης. Πολλούς χαιρετισμούς σε κάθε Κορίνθιο, σε κάθε Κορίνθια. Είμαστε μπροστά σε μια προεκλογική περίοδο αρκετά δύσκολη. Μια περίοδο που το πολιτικό τοπίο άλλαξε ριζικά από την προηγούμενη εκλογή του Μαΐου, καθώς ο μεν κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ισχυρός επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταρρεύσει κάτω από την ανύπαρκτη πολιτική που ασκήσανε τον τελευταίο καιρό. Και είναι φανερό ότι στους νικητές των εκλογών την πρώτη θέση έχει πάντα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κερδίσει 220.000 ψήφους παραπάνω από την προηγούμενη φορά και έχει μια σταθερά ανωδική πορεία. Για μας ο στόχος είναι απλός. Πάμε στις εκλογές με βασικό στόχο να είμαστε ο προοδευτικός πόλος σε μια δομική αντιπολίτευση που θα έχει σχέση με την πραγματική αντιπολίτευση στη συντηρητική παράταξη. Δηλαδή, όταν λέμε πραγματική αντιπολίτευση, εννοούμε μια αντιπολίτευση που έχει πάντα ένα θεσμικό χαρακτήρα, που προτείνει άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, που αλλάζει ουσιαστικά τους όρους του παιχνιδιού, που συσπηρώνει ξανά τις παραγωγικές εξυγχρονιστικές και δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, έτσι ώστε πάρα πολύ σύντομα, τους αμέσως επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη προοπτική στην ελληνική κοινωνία, να δείξουμε ένα άλλο δρόμο, όπως πάντα ξέραμε να κάνουμε από τότε που ιδρύθηκε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση, είμαστε νικητές των εκλογών. Θα έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και αυτή την Κυριακή και από την προηγούμενη φορά. Και νομίζω ότι από τη Δευτέρα τα πολιτικά πράγματα της χώρας θα πάρουν μια άλλη τροπή. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να θεωρεί ότι η αυτοδυναμία του είναι δεδομένη και ισχυρή, αλλά δεν είναι αριθμητικό το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας. Είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα μιας διακυβέρνησης που μπορεί να αλλάζει τα πράγματα. Είναι θέμα των αλλαγών που πρέπει να γίνουν επί της ουσίας στους θεσμούς. Πράγμα που δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καμία ούτε διάθεση ούτε τη δυνατότητα να κάνει προοδευτικές αλλαγές. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι οι συσπηρωμένες δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα θα δώσουν τη μάχη τους και θα κερδίσουν. Η γνώμη μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει μια πορεία όπως την ξεκίνησε το 1974. Δηλαδή θα δώσει τη μάχη του για να πάρει το ισχυρό ποσοστό τώρα, που θα το πάρει, θα είναι μεγαλύτερο σαφώς από την προηγούμενη φορά και ελπίζω να κερδίσει και η Κόρινθος στην έδρα που έχει κατακτήσει μετά από τόσο καιρό την βουλευτική έδρα. Παρότι είναι δύσκολος ο νόμος και δεν είναι τόσο απλό πράγμα αυτό, αλλά μπορεί να είναι τέτοια η άνοδός μας που να μπορεί να κερδίσουμε την έδρα στην Κόρινθο. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει μια πολύ ανανεωμένη και ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα, πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά, με νέα παιδιά, όπως ξέρετε και το βλέπετε και εδώ στην Κόρινθο, στην διάταξη της οργάνωσης, στη σπονδυλική του στήλη. Και είμαστε όπως τότε στο ξεκίνημα μιας δυναμικής πορείας προς τα μπρος. Ο επόμενος σταθμός είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές ενδιάμεσως, αλλά ο κύριος σταθμός είναι μετά από ένα χρόνο οι ευρωεκλογές. Εκεί εμείς θα επιδιώξουμε να είμαστε όχι και αριθμητικά πια το κόμμα το οποίο θα χτυπά την πόρτα της εξουσίας και άρα αυτός ο χρόνος για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμος και χρήσιμος. Έχω την γνώμη ότι
το νερό έχει μπει στα βλάκι και μπορούμε πράγματι να κερδίσουμε αυτό που όλοι οραματιζόμαστε, μια νέα μεγάλη αλλαγή για τον τόπο, την οποία θα καθοδηγήσει η συνέχεια της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, η συνέχεια της δημοκρατικής κεντροαριστεράς, που είναι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, με επικεφαλή σε μια νέα ηγεσία τον πρόεδρό μας, που είναι και νέος στην ηλικία, και όλα τα στελέχη που έχουν αυτή τη στιγμή συσπηρωθεί γύρω από την παράταξη και την πορεία της. Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλες αντοχές, έχει ρίζες, έχει δυνατότητες και πιστεύω ότι κανείς πια δεν μπορεί να μας σταματήσει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω παντού και που είναι αυτό που θα οδηγήσει και στις εκλογές στην Κόρινθο, η οποία Κόρινθος θα πετύχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από την προηγούμενη φορά, του Μαΐου εννοώ, όχι την προηγούμενη εκλογή.